και σας περιμένω όλους στη Σκιάθο. Θέλω όμως να μείνουμε στα λεφτά των παικτών. Μας περιμένετε να μας φιλοξενήσει. Ναι. Θα μας κεράσει. Θα σου κεράσει την βόλτα στα tubes. Γιατί είναι στα θαλάσσια σπορ. Όχι εμάς ρε Δημήτρη. Τι είσαι. Όχι, είπε όλο τον κόσμο. Τις δανίτσες. Ναι, θα τις κεράσει. Για ουτάκι θα κερνάει και καφέ. Δανούλες βρε. Δανίτσα είναι άλλο πράγμα. Και ζυμαρικά. Γιατί. Είναι που λέμε Ντάνα. Ντανούλα. Στον Ντάνο Ντανιές. Είναι σημαντικό για αυτά τα κορίτσια, παιδιά, ότι γνωρίζουν πολλά για τον Ντάνο, πολλά προσωπικά του χαρακτηριστικά. Τώρα που μάθανε ότι είναι και ελεύθερος. Και δεν έχει και τις ανεξίες τη λακτόζης. Και δεν βγήκε και καμία πρώην να τον διεκδικήσει. Όπως την περίπτωση του Βασάλου. Που και τον θα το δούμε σε λίγο αυτό. Καθαρίζει καλύτερα έτσι. Έχουμε και απόσπασμα. Θέλω λοιπόν να πω, μιας και μιλάμε για τα κασέ των παικτών, και καλώς κακώς αυτό το παιχνίδι είδατε και τι είπε ως παλιάρας, που είναι και παλιά καραβάνα στο χώρο και έχει γνωρίσει δημοφιλία και αναγνώριση. Αλλά είδες τι είπε, είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε, ο κόσμος κάνει σαν τρελός και το απολαμβάνουμε. Δύσκολο. Έμαθα λοιπόν από πληροφορίες, και χάρη μπορείς και εσύ να το επιβεβαιώσεις, ότι το κασέ των παικτών για να παραβρεθούν σε ένα event. Από μία μέχρι 2-3 ώρες, πόσο πας σε ένα event, εντός Αττικής ή εκτός, είναι minimum στα 1.500 ευρώ η εμφάνιση. Ισχύει αυτό? Από 500 σε 1.500. Ανάλογα από την ώρα, το μέρος. Που ξέρω που έχουν πάει κάτι επαρχίες, Κάλαμο και τέτοια πράγματα. Ξέρω ότι έχουν πάρει. Κάτσε όλοι. Φεύγεις εκτός Αττικής. Εξοδεπορικά. Όλοι, χάρη. Δηλαδή και όποιο νομίζω ότι υπάρχει χρυσή πεντάδα που είναι πολύ δημοφιλής. Τώρα, αν πάει κάπου ο Ντάνος ή ο Μάριος ή ο Μισοφόρος, που κάνουν και αυτά τα, με το Μισοφόρο και τα πειρατικά και όλα αυτά, που έχει και σκηνική παρουσία και τέτοια. Αν πάει ο Τσάνκ. Ότι στείλουν πειρατικό καράβι και βγάζουν από μέσα το Μισοφόρο. Δεν το χάπαινε. Στο αεροδρόμιο δεν το σκέφτεσαι. Συγγνώμη, παιδιά, αυτό δεν το ήξερα κι εγώ. Εξήγησε το μου τι κάνουν. Στο αεροδρόμιο που ήρθε ο Μισοφόρος. Με τον Πρία μου και τον αυτά, ναι. Μόλις φτάσανε ήταν εκεί καμιά 20 άτομα από την Αγία Παρασκευή. Ναι. Από το μαγαζί που είναι. Στην γειτονιά μας είναι. Είναι στο μαγαζί. Είναι στο Χατζόπουλο το μαγαζί του Δημήτρη, του μάνατζερ του Μαζονάκη. Του Δημήτρη του Χατζόπουλου. Πού είναι αυτό το μαγαζί στην Αγία Παρασκευή? Είναι στην Αγία Παρασκευή. Εσύ να το πούμε και πού είναι. Αγίου Ιωάννου. Καλά, ρε παιδιά, η γειτονιά μου να μην προβάλλω. Η γειτονιά μου, που είναι το Νταβίντσι πάνω και αυτά. Εκεί είναι ένα μαγαζί. Κοντά στο Νταβίντσι. Στον Τόντο και αυτά. Εκεί που είναι η πεθερά μου καφέ. Λοιπόν, είχαν έρθει και είχαν μία φίσα και μία σημαία του. Α, θα οργανώσω κάτι και λέει φέρτε το πειρατικό. Και αλλού, υπάρχουν μαγαζιά. Στην Αγία Παρασκευή. Υπάρχουν μαγαζιά. Ρε, τι βγάζει η Αγία Παρασκευή. Επίσης μπορεί και να βγαίνει μέσα από τούρτα, σαν την Καλομήρα, στο Σαββόπουλο. Παιδιά, υπάρχουν μαγαζιά που έχουν λίγο απλά και στείλουν εμπόδια κανονικά. Εγώ ξέρω τι ξέρω, Δημητράκη. Ότι δουλεύουμε 15 χρόνια για να κάνουμε κανένα γιαουρτάκι και δεν το κάνουμε. Εγώ τα έχω κάνει αυτά, παιδιά, με συγχωρείτε. Και εγώ Γιάννη, καριέρα μου, γιαούρτι δεν έχω κάνει. Έχω κάνει άλλα προϊόντα. Έχει κάνει πατατάκια. Άλλα προϊόντα έχω κάνει, αλλά εκτό αυτού έχω κάνει και. Ποια έχει να την κουκλάρουμε τη διαφήμιση, να την δεν θα σα πω. Γιατί. Προφυλακτικό αυτό που διαφήμισες. Λοιπόν, και μια που μιλάμε. Εγώ και εγώ δεν έχω παράπονο. Έχω κάνει κάποια πράγματα, αλλά αυτά τα κασέ από δεν τα έχω δει ούτε στον ύπνο μου. Μην πω ψέματα. 250 χιλιάρικα να μου δώσει μια εταιρεία για να. Στον ύπνο μου. Σταμάτα. Άκυρο. αξίζω. Μια και μιλάμε για αριθμούς. Δεν έχω υπογράψει. Μήπως από όσο έχει κάνει διαφήμιση για καλύτερα τα νούμερα. Στα 90's. Σε δραχμές εννοείς. Ναι, ήταν καλύτερα τα επίσης, λεφτά. Επίσης, στα 90's. Δεν είχε τόσες κρατήσεις. Όχι, η αναγνωρίσιμη. Έχει δίκιο τώρα. Έχουμε το τζίπρα. Και αυτά. Ήταν μετρημένη στα δάχτυλα. Δεν ήταν όπως τώρα. Ήταν εσύ, με Νεγάκη, Κορομιλά. Να πούμε πάντως ότι από την ημέρα του τελικού, από την ημέρα του τελικού μέσα σε 2-24 ώρα, οι αιτήσεις για το Survivor έγιναν 5.000 αιτήσεις, έχουν φτάσει 35.000. Καλή, εγώ έκανα μια συζήτηση με υψηλόβαθμο στέλεχος του Sky, που τυχαίνει και έχουμε φιλική σχέση. Μου είπε ότι πολλοί λένε για το αν θα ξεφουσκώσει το Survivor το 2 και αν θα έχει την ίδια τηλεθέαση. Μου λέει, μόνο από τις αιτήσεις των επωνύμων που αυτοπροτείνονται και θέλουν να συμμετέχουν, μιλάμε για τόσο... πώς να σου το πω, υψηλό cast σε ό,τι αφορά την αναγνωρισιμότητα και ανθρώπους που δεν φαντάζεσαι ότι θα είναι. Άκουσες τι είπε η κυρία Μαρακουδάκη, είπε ότι το casting θα είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον φέτος. Λογικό. Θα συμμετέχει και ο Sky. Να κάτσουμε να διαβάσουμε από τώρα. Και θα πάρουν περισσότερους αθλητές στους διάσημους. Δεν θα κάνουμε καλοκαίρι, θα διαβάζουμε. Και οι μαχητές θα κοιτάξουν να είναι ισχυρές προσωπικότητες με reality στοιχεία. Μάλιστα, λοιπόν. Λοιπόν, μισό λεπτό, στο κομβικό αυτό σημείο, Άλκης, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί δεν πάμε η εκπομπή σύσσωμη. Έχω, μου έχουν στείλει στο Facebook 3.852 άτομα. Εσύ που τους ξέρεις όλους. Εσύ κάποιον γνωστό θα έχεις, ναι. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά. Δεν αποφασίζει ήδη. Να τον λοιπόν, στο Survivor. Αλλάζω κλίμα, ναι. Αλλά όχι, δεν αλλάζω κλίμα, αλλάζω θέμα. Και εμένα μου μιας και είμαστε στη...
Δεν ξέρουν ότι δουλεύει. Όχι, να βάλω ανθρώπου στο σερβάκι. Να μπούμε μέσω. Πώ το λένε. Που την αγαπώ την Άλκη στην Ελλάδα. Να μην διαβάζουν το καλοκαίρι, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, μένω στο Survivor, γιατί είμαστε τώρα, ξέρετε, την μεθεπόμενη μέρα.